Γεια σας. Θα σας μαγειρέψουμε με ένα από τα πιο παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης, το ξινόχοντρο. Θα κάνουμε μία σούπα με φρέσκα λαχανικά, ξινόχοντρο και γραβιέρα. Απλή, θρεπτική και νόστιμη. Τα προϊόντα που επιλέγουμε είναι από τοπικούς παραγωγούς περιοχής. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κρεμμύδι ξερό, πράσο, το λευκό μέρος, καρότο, σέλινο, ντομάτα, κρεμμύδι φρέσκο, σπανάκι, μαϊντανό, ξινόχοντρο, νερό, αλάτι και πιπέρι. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να κάψει. Ρίχνουμε το ξερό κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε αργά για να βγάλει τα ζάχαρά του. Προσθέτουμε το πράσο, το καρότο, το σέλινο και τα αφήνουμε να τσιγαριστούν μέχρι να μαλακώσουν. Είναι σημαντικό να καραμελώσουν τα λαχανικά μας για να βγάλουν όλη τη γεύση τους. Θα προσθέσουμε την ντομάτα και το φρέσκο κρεμμύδι. Ρίχνουμε το μισό νερό στην κατσαρόλα και βράζουμε τα λαχανικά μας. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε το ξινόχοντρο και το υπόλοιπο νερό, ανακατεύοντας ανατακτά χρονικά διαστήματα. Βράζουμε για περίπου 20 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο, θα προσθέσουμε το σπανάκι, το μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Σερβίρουμε με την τριμμένη γραβιέρα και φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί. Καλή σας όρεξη!